Έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα από την πολύ μεγάλη τεράστια νεροποντή. Ευτυχώς δεν είχαμε αερίδες, αλλά είχαμε πολύ νερό. Το πρόβλημα το επέτειναν και τα νερά της καινούργιας εθνικής οδού που δεν έχουν διέξοδο σε κάποιον αποθετήρα και πηγαίνουν χύμα μέσα στα χτήματα και στην πόλη. Αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική, έχει έρθει ο υποστράτηγος από την Πάτρα με αρκετές και μεγάλες δυνάμεις. Βοηθάει και το στρατός για να μπορέσουν να μας στείλουν μηχανήματα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς ξανά άρχισε τώρα μια μικρή βροχή για να δούμε πού θα τελειώσει και τι θα κάνουμε. Μια φορά τα πράγματα είναι πρώτη φορά έχουν δημιουργηθεί τόσα τεράστια προβλήματα από τη βροχή στην περιοχή μας. Και σε σπίτια έχουν πλημμυρίσει σπίτια, αλλά αυτά είναι καθησυχαστή, οι υποδομές, δρόμοι έχουν καταστραφεί και όλα αυτά. Αυτά έτσι. Και δυστυχώς σας λέω υπάρχει νύχτα που περιμένουν, δεν ξέρω αν υπάρξει επιδείνωση, αν υπάρξει ύφεση. Του στιγμή υπάρχει ύφεση που μιλάμε. Ευελπιστώ να σταματήσει.